Ευαγγελισμό. Ξαφνικά, ένα πρωινό, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Από εκείνη τη στιγμή, οι γονείς δεν ξαναμίλησαν μαζί της, διότι υπέστη ενδοκρανιακή αιμορραγία. Μας μιλάει ο αδελφός της και η μητέρα της. Ο αδελφός βρήκε το κουράγιο να κάνει ένα άρτηση στο Facebook. Δύο άνθρωποι με αξιοπρέπεια, όπως τους είδα στο βίντεο, όπου δέχτηκαν να μιλήσουν για το παιδί τους, γιατί ακριβώς είναι η τελευταία τους ελπίδα, η βοήθεια από τον κόσμο. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, λέει χαρακτηριστικά ο αδελφός, να κάνει τη συγκεκριμένη ανάρτηση στο Facebook, αλλά τα έβαζε κάτω και δεν βγαίναν, δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν πια. Ανεβάζει την έκκληση στο Facebook και ζητάει βοήθεια από τον κόσμο, ώστε η αδελφή του ήδη έχει μεταφερθεί από τη Δευτέρα σε κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα. Η μοναδική επικοινωνία είναι να ανοικοκλίνει τα ματάκια της. Η μητέρα της λυγίζει, κλαίει, δεν μπορεί να βλέπει το παιδί της έτσι, αλλά λέει: δεν είμαι δειλή, είμαι δυνατή για να είμαι δίπλα της. Να τους γνωρίσουμε λοιπόν. Στις 23 Μαρτίου 2015 η πολιτήμη Τσιγκούνη υπέστη μια τεράστια ενδοκρανιακή αιμορραγία στο εγκεφαλικό στέλεχός της και νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Η οικογένειά της ζητεί τώρα από εσάς, τους φίλους, τους συγγενείς αλλά και από όλο τον κόσμο μια βοήθεια. Είναι αυτή η ανάρτηση της οικογένειας της 38χρονης κοπέλας στο Facebook που τις τελευταίες ώρες κάνει το γύρο του διαδικτύου. Ο αδελφός της αλλά και οι συγγενείς της κάνουν έκκληση για βοήθεια. Δυσκολεύτηκα αρκετά να κάνω την ανάρτηση. Πραγματικά. Αλλά τα παρακάτω όλα δεν γίνεται. Πρέπει κάτι να κάνω. Εντάξει, θα συνεισφέρω κι εγώ όσο μπορώ. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Ξαφνικά συνέβησαν αυτά, η αιτιολογία. Μέχρι στιγμής από άγνωστα αιτία. Έχουν ψάξει τα πάντα, κάνουν όλες τις εξετάσεις. Από ό,τι μας είπαν είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που μπορεί κάποιος να πάθει εγκεφαλική αιμορραγία. Η ζωή όλης της οικογένειας άλλαξε όταν ένα πρωινό χτύπησε το τηλέφωνό τους και άκουγαν στην αλλιά άκρη της γραμμής πως η πολυτίμη μητέρα ενός αγοριού αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε ο γολγοθάς τους. Η μητέρα της δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Έχω τρία παιδιά. Τον Παναγιώτη, τη Χρυσό και την πολυτίμη. Αυτό που μας βρήκε. Έχω και δύο εγγόνια. Το ζήσεις για τον Ηλία που. Είστε πολύ καταβεβλημένοι ψυχολογικά, ε. Είμαι 11 μήνες εδώ. 11 μήνες για το παιδί μου. Και τώρα ζήτησα πια βοήθεια από τον κόσμο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκε. Φτωχοί άνθρωποι, αλλά περήφανοι. Και έτσι το έχει από το Θεό, τον ευχαριστώ που μου το έχει ακόμα στη ζωή, γιατί είμαστε πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Το παιδάκι μου είναι 38 χρονών, δεν είμαι δειλή, αλλά ξέρεις τώρα να βλέπεις το παιδί σου και να κάνεις τον καραγκιόζι, μεγάλο πρόβλημα. Το νοσοκομείο έχει γίνει το σπίτι σας. Το δασάκι έξω, τα Χριστούγεννα πήρα ένα σουβλάκι να φάω, να είμαι κοντά της. Την πρωτοχρονιά τα ίδια και ερχόμουν από το πρωί και καθόμουν έξω από τη μονάδα και έλεγα είμαι δίπλα της μέχρι να μπω μέσα. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω πολύ ταλαιπωρημένη τον τελευταίο χρόνο. Να βλέπετε την κόρη σας στο νοσοκομείο, να μην έχει επικοινωνία μαζί σας. Μόνο με τα ματάκια του. Όταν της μιλάω, με κοιτάει στα μάτια. Και αυτό φτάνει όμως για μένα, να με κοιτάει στα μάτια. Γιατί της λέω, άνοιξε να σου δώσω λίγο νεράκι να πιεις, ανοίγει λίγο το στόμα του. Εγώ αισθάνομαι ότι με καταλαβαίνει. Εντάξει, δεν μπορεί να κινηθεί, δεν μπορεί τίποτα. Έχει ο Θεός όμως μέχρι εδώ. Τώρα θα την πάμε και σε κέντρο αποκατάστασης και θα πάω μαζί του, δεν τα αφήνω μόνο του. Ο αδελφός της είναι εκείνος που προσπαθεί να σταθεί όρθιος για να στηρίξει την οικογένειά του σε αυτή την περιπέτεια. Βοηθάτε όσο μπορείτε τη μητέρα σας και την υπόλοιπη οικογένεια. Αναγκαστικά. Σε αυτή τις περιπτώσεις κάποιος πρέπει να είναι μπροστά. Λυγίσατε κι εσείς άνθρωπος είστε. Λογικό, ε. Συγγνώμη. Λογικό είναι. Όλα πάνω σου. Κάπου φτάνει στα όρια. Αλλά το παλεύουμε.